Σελίδα 1037, έκτο κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Σελίδα 1037, έκτο κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Η δούλη πακούετε εις τους κατασάρκα Κυρίου σας, με τα φόβου και τρόμου εν απλώτη της καρδίας σας ως των Χριστών. Μη κατά οφθαλμοδουλίαν ως ανθραπαρέσκη, αλλά ως δούλη Χριστού εκπληρούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής μετευνίας, δουλεύοντας στον Κύριον και ουχή στους ανθρώπους, εξεύροντες ότι ό,τι καλόν πράξει του το θέλει λάβει παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Και οι Κύριοι, τα αυτά πράτεται προς αυτούς, αφήνοντες την απειλή, εξεύροντες ότι κι εσείς αυτοί έχετε Κύριον ουρανής και προσωποληψία δεν υπάρχει παρά αυτό. Αμήν. Συνεχίζοντας, αδελφοί μου, την πνευματική ζωή, την προσωπική και την οικογενειακή αλλά και την εκκλησιαστική μας πνευματική ζωή, σήμερα θα ασχοληθούμε με τους δούλους, όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Είναι οι δούλοι πνευματικοί, είναι οι δούλοι αυτοί που εξ ανάγκης δουλεύουν ανθρώπους και είναι και οι οικέτες, οι υπάλληλοι ας πούμε, που είναι οι περισσότεροι στις εποχές μας, που είναι αυτοί που πλησιάζουν ανθρώπους για να τους δώσουν δουλειά. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τους δούλους, πρώτα τους πνευματικούς μέσα στην Εκκλησία, και τα χαρακτηριστικά του δούλου είναι τα ίδια. Λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ξεκινώντας, ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, και από εκεί θα ξεκινήσουμε, από τον πιστό και φρόνιμο δούλο. Ποιος είναι ο πιστός λοιπόν και φρόνιμος δούλος? Είναι αυτός τον οποίον ο Κύριος τον κατέστησε σε ένα έργο. Δεν το διάλεξε ο δούλος το έργο. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν εγώ εκουσίως με δική μου πρωτοβουλία αποφάσιζα να κηρύττω, τότε θα μπορούσα να πω ότι θέλω τα ανταμοιβή. Αλλά εφόσον αυτό δεν συνέβη, αλλά ο Θεός μου εμπιστεύθηκε οικονομία και μου έδωσε την υποχρέωση να κάνω αυτό, αλίμονό μου αν δεν κηρύττω. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Είναι αυτός τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί της θεραπείας αυτού, λέει το κείμενο, επί των υπηρετών, για να δίδει εις αυτούς στους οποίους ο Κύριος τον κατέστησε την τροφή, την προσδιορισμένη από το Θεό εν καιρό. Ό,τι δηλαδή του έχει εμπιστευθεί ο Θεός. Και τι είναι αυτό που μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Τι είναι αυτό που δεν μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός? Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι λοιπόν μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός πρέπει να το κάνουμε με επιμέλεια, συνεχόμενα και κάθε μέρα. Αυτός είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Κήρυκας είναι τη διορισμένη τροφή στον κατάλληλο καιρό. Προφήτης είναι τη διορισμένη τροφή στον κατάλληλο καιρό. Πρεσβύτερος είναι τη διορισμένη τροφή στον κατάλληλο καιρό. Διάκονος είναι τη διορισμένη τροφή στον κατάλληλο καιρό. Δούλος, δούλη είναι τη διορισμένη τροφή στον κατάλληλο καιρό. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός και να το κάνουμε με επιμέλεια. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι ή να υπερηφανευθούμε και να πούμε εγώ είμαι αυτός που το κάνω, ή να εξουθενήσουμε αυτό το λίγο που ο Θεός μας έδωσε, κατά τη γνώμη μας λίγο, που δεν είναι λίγο, λέγοντας ο Κύριος ποιος μπορεί να εξουθενήσει την ημέρα των μικρών πραγμάτων αφενός μεν. Αφετέρου δε όταν λέει έβγε, τι λέει? Έβγε, διότι στα ολίγα εστάδεις πιστός, εγώ σε πιο πολλά θα σε καταστήσω. Άρα το πρώτο είναι να υπερηφανευτούμε, το δεύτερο είναι να εξουθενήσουμε αυτό που μας έχει δώσει, ζητώντας περισσότερα,
Και πάλι και αυτό η υπερηφάνεια είναι, γιατί θεωρούμε ότι αξίζουμε πιο πολλά από αυτά τα οποία μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Και τι μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός, ξαναλέω, αυτά που μπορούμε να κάνουμε και έχουν αποτέλεσμα. Και το τρίτον, το πρώτο είναι να υπερηφανευτούμε και να θεωρήσουμε εμείς, το δεύτερο επαναλαμβάνω είναι να εξουθενήσουμε πάλι από υπερηφάνεια και να πούμε πολύ λίγο είναι αυτό, εγώ θέλω πολύ περισσότερα. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση προσπαθούν για πολύ περισσότερα και δεν έχουν αποτέλεσμα. Και το τρίτο είναι να κουραστούν, να βαρεθούν, που είναι το πιο σοβαρό. Βαρέθηκα, κουράστηκα. Δηλαδή να πεις στο Θεό, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο. Τα εγκαταλείπω. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Αλλά υπάρχει και ένα τέταρτο. Να πεις, βραδύνει ο Κύριος να έρθει, άρα λοιπόν να σκάνω και άλλα πράγματα. Τώρα με αυτό θα ασχολούμε. Έχω και άλλα πράγματα να κάνω, πολύ ενδιαφέροντα για τη ζωή μου. Και να εγκαταλείψουμε, δηλαδή το τάλαντο που μας έδειξε ο Κύριος, να το θάψουμε. Γιατί έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Και τα σημεία για να καταλάβουμε αν είμαστε πιστοί και φρόνιμοι δούλοι ή όχι, είναι η καρποφορία μας. Και η καρποφορία μας ποια είναι? Πρώτον, η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Γιατί δεν έχεις καρπό αν έχεις ταραχή, αν έχεις φόβο, αγωνία, επιθυμία, θυμό? Αυτά δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Η πρώτη καρποφορία είναι ό,τι κάνεις να χαίρεσαι που το κάνεις και να έχεις ειρήνη που το κάνεις. Ό,τι και να είναι αυτό, μικρό κατά τη γνώμη σου, μεγάλο, σπουδαίο, σημαντικό, να χαίρεσαι, γιατί ο Θεός στο εμπιστεύθηκε, βάσει του οποίου, της εκτέλεσης του οποίου θα σου δώσει περισσότερα. Ο Θεός δίνει περισσότερα. Το πρώτο λοιπόν είναι η καρποφορία. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός χιλίων ομολογούντων το όνομα του Χριστού, ο καρπός μας εισαγιασμών, ζωή μας να είναι εισαγιασμών. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω, που από εκεί φαίνεται ότι ο άνθρωπος πραγματικά απολαμβάνει αυτό που του έδωσε ο Θεός, είναι η χαρά. Χαίρεσαι να ζεις εν Χριστώ Ιησού. Καθώς θέλει ο Χριστός, η χαρά μας να είναι πλήρης. Αν όμως πει ο πονηρός αυτός δούλος, ό,τι από αυτά είπαμε, εγώ θέλω πιο πολλά, εγώ τα κάνω, ο Κύριος αργεί, έχω κι άλλα να κάνω, τότε έρχεται η κρίση του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Και τα πράγματα χειροτερεύουν και χειροτερεύουν μέχρι να μετανοήσει. Ενώ όταν κάνεις με χαρά αυτά που ο Θεός σου εμπιστεύθηκε, τότε λέει ο Λόγος του Θεού, σε αυτούς όταν θα έρθει ο Κύριος και τους βρει να πράττουν ταύτα, θα τους καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτών. Είναι λοιπόν τις έσχατες ιδιαίτερα ημέρες πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, και έτσι επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου θέλω εκχέ από το Πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσει. Είναι ανάγκη λοιπόν να εξετάζουμε την καρδιά μας για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αν βρίσκεται σε κατάσταση ταραχής, θυμού, αν δηλαδή η καρδιά μας δεν είναι καθαρή, επιγόντως να τη διορθώσουμε με μετάνοια και με το αίμα του Χριστού. Εάν όμως η καρδιά μας είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη, πραότητα, αγαθοσύνη, τότε καλά πάμε και ο Θεός θα κάνει περισσότερα. Υπάρχει όμως και ο δούλος, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, ελεύθερος ον πάντων, δηλαδή ο δούλος ο οικειοθελής που αγωνίζεται γνωρίζοντας ότι όταν ο Χριστός ελευθερώσει κάποιον είναι ελεύθερος, αφενός μεν αφετέρου ότι πρέπει να διατηρεί την ελευθερία του απομακρύνοντας από τη ζωή του οποιαδήποτε ανθρώπινη εξάρτηση, να μην εξαρτάμε από κανέναν, να μην εξαρτάμε από τη γυναίκα μου, από τον άντρα σου,
από τον αδερφό σου, από την αδερφή σου. Ξέρεις τη δουλειά σου και θα την κάνεις χωρίς να χρειάζεσαι να σε βοηθήσει ούτε ο άντρας σου, ούτε η γυναίκα σου. Ούτε να περιμένεις από τους ανθρώπους να σε βοηθήσουν. Είναι γραμμένο, λέει η Γραφή, ότι ο Κύριος διέταξε κηρύττοντες το Ευαγγέλιο να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ναι, αμήν, αλλά. Υπάρχουν δύο τρόποι οι κηρύττοντες να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Πρώτον, να ζουν από αυτούς στους οποίους κηρύττουνε, που τους στέλνει ο Χριστός, ή να ζουν από αυτόν που τον στέλνει να κηρύττει. Και ο Παύλος λέει, εγώ δεν θέλω να ζω από αυτούς τους οποίους ο Κύριος με στέλνει, εγώ θέλω να ζω από αυτόν που με στέλνει τον Κύριο. Γι' αυτό και εμπιστεύομαι τη ζωή του σε αυτόν, και είναι γραμμένο, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο. Άρα θα κάνω την αποστολή μου. Τι θα πει η αποστολή μου? Αυτό που με πιστεύτηκε ο Θεός θα το κάνω, χωρίς να περιμένω ανταπόδοση, ανταμοιβή, αλλά εκείνο το οποίο θα περιμένω είναι την ευλογία του Κυρίου μου. Γι' αυτό και αυτή ιδιαίτερα η δουλεία έχει πολύ μεγάλο καρπό. Γιατί είναι οικειοθελής, εκούσια, λέγουν. Ελεύθερος ον πάντων. Και πώς είμαι ελεύθερος πάντων? Ο Κύριος μου δίνει αυτή την ελευθερία. Όχι εγώ την έχω. Ο Κύριος μου δίνει αυτή τη δυνατότητα και την ελευθερία. Ελεύθερος ον πάντων, επειδή ο Κύριος μου δώσε ελευθερία από όλους και δεν εξαρτάμαι από κανέναν, από τίποτα, γι' αυτό και εγώ τι κάνω? Δεν λέω είμαι πλούσιος, επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός, αλλά τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο ελεύθερος των πάντων εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας. Γιατί? Γιατί με ενδιαφέρει να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και πώς λαμβάνει η χώρα αυτό? Και εξηγεί. Γι' αυτό στους Ιουδαίους έγινα ως Ιουδαίος. Δηλαδή οι Ιουδαίοι έχουν έναν τρόπο ζωής και μία πίστη. Εγώ λοιπόν ακολουθώ τον τρόπο της ζωής τους, χωρίς να απομακρύνουμε από το Ευαγγέλιο του Χριστού, γίνομαι σαν τους Ιουδαίους γιατί θέλω να κερδίσω τους Ιουδαίους. Δεν τους ελέγχω, τους μοιάζω. Δεν τους διώχνω, τους πλησιάζω. Εις τους υπονόμων, οι Ιουδαίοι έχουν νόμο. Και εγώ υποτάσσομαι στον νόμο του Θεού, αν και είμαι ελεύθερος από τον νόμο. Γιατί δεν θέλω να τους σκανδαλίσω, θέλω να τους κερδίσω, για να κερδίσω τους υπονόμων. Αλλά και αυτούς που δεν είναι κάτω από νόμο, τους εθνικούς, αν και δεν είμαι έξω από τον νόμο του Θεού, γιατί είμαι ελεύθερος στον νόμο του Ευαγγελίου, συμπεριφέρομαι, ζω σαν να είμαι εκτός νόμου. Δηλαδή πώς συμπεριφέρομαι, αυτό θα πει έγινα στους πάντες τα πάντα, στους ασθενείς ανασθενείς. Τους πλησιάζω για να μπορέσω να τους κερδίσω. Δεν τους έχω απέναντι, εγώ δεν είμαι Ιουδαίος, δεν κάθομαι απέναντι, τον πλησιάζω. Εγώ δεν είμαι υπονόμο, άρα είμαι απέναντι, τον πλησιάζω. Τους ασθενείς σαν ασθενείς. Δεν πάω δυνατός εσείς ασθενείς, φουκαρά μου δεν τα καταφέρνεις. Με τους φτωχούς σαν φτωχός. Με τους πάντα σαν πάντα. Δηλαδή τι κάνω, ό,τι έκανε ο Χριστός. Τι έκανε ο Χριστός? Εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Πώς? Αφού έλαβε δούλου μορφή. Και όταν έλαβε δούλου μορφή τι έγινε? Όμοιος με τους Ιουδαίους, σαν Ιουδαίος. Όμοιος με τους ανθρώπους. Και αφού έγινε με όμοιους τους ανθρώπους, έλαβε και το σχήμα των ανθρώπων. Και τότε εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αληθινός δούλος. Γιατί? Γιατί θέλω να κερδίσω τους πλειοτέρους. Και συνεχίζει. Κάμνω δε τούτο. Αυτό όλο το κάμνω όχι για να είμαι καλός, για να λέω τι καλός είναι αυτός, αλλά για να γίνω συγκοινωνός του Ευαγγελίου. Με ενδιαφέρει
Και είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να είμεθα συγκοινωνή του Ευαγγελίου. Δηλαδή, αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο και να τα ζούμε και να τα κηρύττουμε και να βλέπουμε ότι έχουν ανταπόκριση σε αυτούς που τα κηρύττουμε. Τρία πράγματα έχει ο κοινωνός του Ευαγγελίου. Πρώτον, τα ζει. Δηλαδή, απολαμβάνει το Ευαγγέλιο, τις υποσχέσεις του Ευαγγελίου. Ταλαιπωρείται για το Ευαγγέλιο, περπατώντας τη στενή οδό. Αγωνίζεται για τη στενή πύλη, για να εισέλθει, ώστε να οδηγηθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα, ζει το Ευαγγέλιο, πρώτον, με κοινωνός του Ευαγγελίου. Δεύτερον, απολαμβάνω το Ευαγγέλιο και τις υποσχέσεις του, ώστε το κηρύττω εκ πείρας, με βιωματική εμπειρία. Δεν είναι ένα γράμμα, αλλά είναι πραγματικά ζωή το Ευαγγέλιο για μένα, δύναμης. Δεν κηρύττω θεολογία, κηρύττω ζωή. Και συγκοινωνός είναι ακόμη τρίτον, που βλέπω το Ευαγγέλιο να ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων ακουόντων. Γιατί λοιπόν, ελεύθερος των πάντων εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, γενόμενος όμοιος με πάντας, για να γίνω κοινωνός του Ευαγγελίου. Έχει καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να είναι συγκοινωνός του Ευαγγελίου. Γενόμενος συγκοινωνός του Ευαγγελίου ο Απόστολος Παύλος, σαν δούλος Θεού, αν και είναι ελεύθερος από το Θεό, τότε γνωρίζει ότι πολλοί τρέχουν στο στάδιο ένα συν Στεφανούτε. Γνωρίζει λοιπόν ότι πρέπει να τρέχω έτσι ώστε να λάβω το Στέφανο. Δεν τρέχω που θέλω, όπως θέλω, ό,τι θέλω κάνω, αλλά τρέχω αγωνιζόμενος στον αγώνα των καλών. Τρέχω στην οδόν την οποία, τη δική μου, την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει. Και εδώ να επιμείνω, αδελφοί, μια φορά ακόμη, ότι κάθε ένας από μας έχει το δικό του δρόμο που ο Θεός το έχει ετοιμάσει. Και δεν μπορείς να τον περπατήσεις παρά μόνο διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν διοικείς από το Πνεύμα το Άγιο, τότε γνωρίζεις ότι άλλος είναι ο δρόμος ο δικός μου, άλλος ο δικός σου. Είναι, έτσι το κατάλαβα και όπως το κατάλαβα θα σας το πω. Είναι η διοίκηση και η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου σαν GPS. Εγώ από δρόμους δεν ξέρω τίποτα. Παλιά το GPS μου ήταν η Άννα. Τώρα όμως βρήκα ένα ωραίο GPS. Και βάζω το στόχο και φανερώνω τον τόπο που είμαι. Και με βάση τον τόπο που είμαι και το στόχο που βάζω, μου προσδιορίζει το δικό μου δρόμο. Και μου λέει, θες το γρήγορο ή το σύντομο. Και εγώ λέω το γρήγορο. Τελειώνουμε γρήγορα. Ο καθένας από εμάς έχει το δικό του δρόμο. Γιατί έχει το δικό του στόχο, που θα μπορούσα να πω εν τέλει ότι είναι κοινός η Βασιλεία του Θεού, αλλά έχει τη δική του πραγματικότητα. Έχω τη δική μου οικογένεια, τη δική μου γυναίκα, τη δική μου ζωή, το δικό μου έργο. Έχω η αφετηρία μου είναι προσωπική μου. Και δεν έχει καμία σχέση με την αφετηρία τη δική σας. Όπως η αφετηρία του καθενός από εσάς είναι δική του και δεν έχει καμία σχέση. Άρα λοιπόν ενδιαφέρεται ο Απόστολος Παύλος να τρέχει έτσι ώστε να λάβει το Στέφανο. Γι' αυτό δεν πυγμαχεί στον αέρα, ούτε αβεβαίως. Αλλά τι κάνει? Νεκρώνει το σώμα του, ως προς τη σάρκα είναι νεκρός, και δουλαγωγεί το σώμα του, ώστε να διοικείται μεν από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά με τη θέλησή του. Αυτός είναι ο διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο.
Δεν είναι αυτός που τον αναγκάζει ο Θεός με ξύλο και του λέει θα πας από εκεί, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί. Αλλά είναι αυτός που πηγαίνει στον Κύριο και λέει Θεέ μου, γιατί έχουμε πολλούς στόχους. Προσωπικούς, οικογενειακούς, πνευματικούς, επαγγελματικούς, αδελφικούς, εκκλησιαστικούς. Εγώ λέω να πάω εκεί. Τι λες εσύ? Και αν συμφωνήσει ο Κύριος εκεί, δείξε μου πως να περπατήσω. Και τότε γίνομαι συγκοινωνός του Ευαγγελίου. Τότε είμαι πραγματικά παιδί Θεού. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να βγάλω τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, να βγάλω τα χαρακτηριστικά τα ανθρώπινα, νεκρώνω λοιπόν το σώμα μου και να πάρω την απόφαση να περπατήσω σύμφωνα με το Λόγο του Θεού πρώτον και καλύτερον και σύμφωνα με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου στη συνέχεια. Και έτσι θα είμαι συγκοινωνός του Ευαγγελίου και θα κηρύττω και θα παραμένω και δόκιμος. Γιατί αν δεν είμαι συγκοινωνός του Ευαγγελίου, μπορεί να κηρύττω, αλλά εγώ να είμαι αδόκιμος. Ο Θεός να μας φυλάει. Αυτός λοιπόν είναι ο δούλος ο πνευματικός. Και αυτή είναι η πνευματική μας ζωή. Ως προς τη δουλεία μας ενώπιον του Κύριου. Δηλαδή, απόλυτη επίγνωση της ελευθερίας μας. Όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Απόλυτη διατήρηση της ελευθερίας μας μέσα από το Λόγο του Θεού και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Απόλυτη τρίτον εξάρτηση από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Και νέκρωση του εγώ μας και δουλαγώγηση σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πραγματικός δούλος που στα ολίγα στέκεται πιστός και περιμένει στα πολλά να τον καταστήσει ο Κύριος του. Και αν το πούμε πιο απλά και γρήγορα, κάνει με απλότητα, με χαρά, με επιμέλεια αυτό που ο Θεός του εμπιστεύτηκε. Το τόσο. Το λίγο. Γιατί λίγο μας εμπιστεύεται το Θεός. Στα λίγα πρέπει να σταθούμε πιστοί. Ξαναλέω, με χαρά, με επιμέλεια, με σταθερότητα κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Ούτε υπερηφανευόμαστε, ούτε απογοητευόμαστε, ούτε κουραζόμαστε, αλλά πάντοτε προσευχόμαστε. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη να προχωράμε. Σε έβαλε ο Κύριος να κηρύττεις, μέχρι το τέλος θα κηρύττεις όσο μπορείς. Θα πεις μετά κήρυγμα, τώρα θέλω να κάνω θαύματα. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα αδερφοί. Και πρέπει να τα λέμε όλα. Θέλω να κάνω μεγαλεία. Η απάντηση είναι κάτσε εκεί που είσαι. Κάνε αυτό που κάνεις. Κάνε το καλά για να σου εμπιστευτώ και το καλύτερο. Αλλά ο κίνδυνος, όπως είπαμε, είναι να περπατάμε με φαντασία. Φαντάζομαι. Όταν φαντάζεσαι, θα μένεις στο να φαντάζεσαι. Τώρα είναι ο δούλος των ανθρώπων. Δηλαδή, εξάρτηση από άνθρωπο. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Μπορεί να φτάσουμε να εξαρτώμεθα από ανθρώπους. Ο βασικός λόγος είναι ο λόγος του Θεού. Εξαρτώμαι από τη μάνα μου που είναι άρρωστη και πρέπει να την τιμώ. Εξαρτώμαι από τον άντρα μου που είναι καλός, κακός και άσχημος, δεν ξέρω τι είναι, και πρέπει να υποτάσσομαι. Εξαρτώμαι από τη γυναίκα μου που είναι καλή, κακή και άσχημη, αλλά πρέπει να την αγαπάω. Εξαρτώμαι από τον αδερφό μου τον ανυπόφορο, πρέπει να τον υποφέρω εν αγάπη. Εξαρτώμαι από τα παιδιά μου που μου κάνουν κουτσουκέλες, έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Ξέρετε, από κουτσουκέλες, λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Και πρέπει να τα συντηρώ, να τα βοηθάω.
Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσω από ποιον εξαρτάμαι. Και μην πεις ότι είσαι ελεύθερος. Ξαρτάσαι. Ξαρτάσαι από τον άντρα σου τον άρρωστο, πνευματικά, σωματικά, ψυχολογικά. Μα μια φορά είχε έρθει κάποιος που το έχω μετανιώσει, αλλά έτσι έπρεπε να κάνω. Και μου λέει, αδερφέ, καινούριος ήμουν, όχι πολύ. Ήμουν πρεσβύτερος στην Αθήνα και μου λέει, από την Αθήνα ήταν. Αδερφέ, η γυναίκα μου έχει πολύ σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν την αντέχω, θέλω να τη χωρίσω. Εγώ λοιπόν, ζηλωτής, όχι αδερφέ μου, μη τη χωρίσεις. Με κοιτάει και τι να κάνω, η γυναίκα σου, είναι ο σταυρός σου. Τον βλέπω μετά από 10 χρόνια ερείπιο. Αδερφέ, τι κάνεις? Είδες πως με έκανε ο σταυρός μου, που μου πες? Είναι μερικά πράγματα, αδερφή. Δεν λέω ότι έκανα λάθος, αλλά δεν μίλησα με σοφία. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε να συμβουλεύουμε. Μπορείς να του φορτώνεις το αλλού βάρος που εσύ δεν μπορείς να το φορτωθείς. Τι να του λέγα? Να του λέγα ο Θεός να σε βοηθήσει. Προσευχή σου. Θα μου πεις, άλλαζε τίποτα? Δεν ξέρω, αδερφή. Αλλά αντί να πάρει το βάρος που του βάλε ο Θεός, πήρε το βάρος που του βάλα εγώ. Και ακόμη κλαίω και ακόμη με έχω μετανοήσει. Και μου γίνε μάθημα. Μη λες, μα το λέει ο Λόγος του Θεού. Σε αυτόν να το πει. Όχι σε σένα, σε αυτόν να το πει. Εσύ θα πεις όσο γίνεται πιο απλά, δεν του πεις τι να κάνει. Του πεις τι λέει το Ευαγγέλιο και θα αποφασίσει αυτός τι θα κάνει. Γιατί και αυτός έχει Πνεύμα Άγιο και αυτός έχει Κύριο και δεν μπορείς εσύ να φορτώνεις τον άλλο με βάρη που ο Θεός μόνο ξέρει αν μπορεί να τα σηκώσει. Μα θα του πω παράβαση? Όχι βεβαίως, όχι βεβαίως, αλλά το εκείνη, η υποχρέωσή μου είναι να τον ενημερώσω, όχι να τον διατάξω, να τον ενημερώσω. Διατάζει ένας, ο Κύριος. Εμείς τι κάνουμε? Ενημερώνουμε μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί και μη παρέκει. Λοιπόν, για να επανέλθουμε. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τίνον ή τίνος είσαι δούλος. Και εμείς δεν είμαι, είσαι. Και αν το ψάξεις θα το δεις. Σε δούλος της ανιψιάς σου. Μια αδερφή λέει, έχω μια ανιψιά που είναι δούλη. Κακό είναι? Καλό είναι. Αλλά να το καταλάβει ότι είναι δούλη. Εγώ είμαι δούλος της Άννας. Ευτυχώς, γιατί είναι καλή. Αλλά και να μην ήταν, πάλι είμαι δούλος. Πρέπει να την αγαπάω, να την περιθάλπτω, την προσέχω. Η Άννα είναι δούλη μου. Όχι ότι εγώ είμαι κύριός της, αλλά η Άννα είναι δούλη μου. Πρέπει να υποτάσσετε. Και μερικές φορές είμαι και δύσκολος, αλλά πρέπει να παραμένει δούλη. Όλοι μας είμαστε δούλοι ανθρώπων. Και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα είμαστε δυστυχισμένοι. Αν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός μας κατέστησε εις αυτήν την δουλεία, τότε θα τον δοξάζουμε. Και υπάρχουν δύο μυστικά, αδερφοί, που σήμερα τα έλεγα στην εγγονή μου. Όσο δοξάζεις το Θεό με τα λόγια σου και με τη ζωή σου, ο Θεός θα σε δοξάζει. Και όσο ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό, ο Θεός θα σε υψώνει. Νόμος, παράβατος. Δοξάζεις το Θεό, θα σε δοξάσει ο Θεός. Ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό, θα σε υψώσει ο Θεός. Δοξάζεις τον εαυτό σου, θα σε ταπεινώσει ο Θεός. Υψώνεις τον εαυτό σου, θα σε ταπεινώνει ο Θεός. Να ελέγξουμε τίνων ανθρώπων είμαστε δούλοι και να το κάνουμε με χαρά. Παράδειγμα, είμαι δούλος του εγγονού μου, αλλά μ' αρέσει. Γιατί τον αγαπάω.
Είμαι δούλος της γυναίκας μου. Μ' αρέσει. Γιατί? Γιατί την αγαπάω. Αυτό που θα πω δεν ισχύει. Είμαι δούλος της πεθεράς μου. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Γιατί? Γιατί δεν τη χωνεύω. Έχει φύγει στον Κύριο. Για παράδειγμα το έλεγα. Είναι ανάγκη όμως να ξεκαθαρίσουμε, και εγώ το τονίζω, να γράψουμε σε ποιον ο Θεός μας έβελε δούλους. Γιατί? Γιατί οι δούλοι πρέπει να υπακούεται. Και υπάρχουν τέσσερις υπακοές. Η γυναίκα να υπακούσει τον άντρα. Ο δούλος να υπακούει στον Κύριο. Ο νεότερος να υπακούει στους πρεσβύτερους. Και πάντες υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδεδειμένη την ταπεινοφροσύνη. Πρέπει να ξέρω ότι στο δούλο μου πρέπει να υπακούω, στον Κύριό μου πρέπει να υπακούω. Οι δούλοι πρέπει να υπακούνε στους κυρίους τους κατά σάρκας. Και με ποιο τρόπο? Με φόβο και τρόμο ενώπιον του Θεού, σαν να εξαρτάται η σωτηρία σου από το τι σώη δούλος είσαι. Δούλος που αγαπάς και χαίρεσαι να τον υπηρετείς, τον εγγονό μου, ή δούλος που αγανακτώ να υπηρετώ την πεθερά μου γιατί δεν την αγαπάω. Και χρειάζεται τώρα να μετανοήσω, να μπω σε τάξη. Πρέπει να μπω σε τάξη. Το ξαναλέω, την πεθερά μου την αγάπαγα πολύ, έτσι. Γιατί και αυτή με αγάπαγε. Αν δεν με αγάπαγε, δεν ξέρω αν θα την αγάπαγα. Και μη κατά οφθαλμοδουλίαν ως ανθραπάρασκη ας δούλη Χριστού. Δηλαδή, δεν θα δουλεύεις τον Κύριό σου για να γίνεις ευχάριστος να τον κληρονομήσεις. Λέει, πάω και υπηρετώ τη γιαγιά γιατί έχει ένα σπίτι που θα μου το γράψει. Αυτό δεν είναι δουλεία. Δεν είναι δουλεία. Πάω και υπηρετώ τον άνθρωπο αυτόν γιατί θα μου δίνει και κανένα ρεγάλο. Αυτό δεν είναι δουλεία. Όσοι στον Κύριον θα τον υπηρετείς, με φόβο και τρόμο Θεού θα τον υπηρετείς. Όχι για να κερδίσεις από τον άνθρωπο, από το Θεό να κερδίσεις. Έτσι θα εκπληρούτε, θα εκπληρεί, με συγχωρείτε, το θέλημα του Θεού εκ ψυχής, πως μετευνίας δουλεύοντες στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Εξεύροντες, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε σε ποιον μας έχει βάλει δούλε ο Θεός ή σε ποιους, για να ξέρουμε ότι καθένας ό,τι καλοπλάξει στον Κύριό του θα λάβει από τον Κύριό του. Είναι ανάγκη λοιπόν να ξέρουμε σε ποιους είμαστε δούλοι. Βέβαια, ο πρώτος μας Κύριος είναι ο Θεός, το είπαμε. Τώρα όμως μιλάμε κατά σάρκα δούλος. Και πάμε τώρα και στο τελευταίο, που μόνο ο Απόστολος Πέτρος το λέει, για τους οικέτες. Είναι σελίδα 1075 και θέλω να το διαβάσουμε γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι σημαίνει οικέτες, που αφορά όλους μας. Οικέτες, θα περιγράψω όλες τις ελληνικές λέξεις που αφορούν το δούλο. Πρώτον, πες. Ιδού ο πες μου, στον οποίο ευαρεστήθην, λέει ο δούλος μου, στον οποίο ευαρεστήθην, ιδού ο δούλος που ο Κύριος τον αγαπάει πολύ. Δεύτερον, οικέτης. Οικέτης τι λέει? Πηγαίνω σε έναν και του λέω, θέλω να γίνω δούλος σου, θέλεις να γίνεις Κύριός μου, να σε δουλεύω και να με πληρώνεις. Αυτός είναι ο οικέτης. Μπορεί να σου πει ναι, μπορεί να σου πει όχι. Ή να έρθει ένας και να σου πει, θέλεις να γίνεις οικέτης μου? Και πόσα θέλεις για να σε πληρώνω για να γίνεις οικέτης μου? Εδώ υπάρχει μισθαποδοσία, υπάρχει ταλαβέρι. Εγώ θέλω τόσα, εγώ σου δίνω τόσα. Συμφωνεί, συμφωνώ. Αυτό είναι η σημερινή μορφή της δουλείας, που είναι οι σχέσεις εργασίας, εργοδότη με εργαζομένο. Και λέει τώρα,
Τι ωραία που τα λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, για να περιγράψει την πνευματική μας ζωή. Οι οικέτες υποτάσσεστε με κάθε φόβο στους Κυρίους σας, όχι μόνο στους αγαθούς και επιοικείς, αλλά και στους διεστραμμένους. Έχεις ένα αφεντικό που εσύ υπέγραψες σε σύμβαση εργασίας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Εσύ του λες με προσλαμβάνεις και λες σε προσλαμβάνω. Είναι δική σου απόφαση να δουλεύεις εκεί. Βεβαίως και δική του σύμφωνη γνώμη να σε προσλάβει. Σε αυτόν λοιπόν δεν κάνεις επανάσταση. Ο χριστιανός δεν κάνει απεργίες και επαναστάσεις. Γιατί θέλει να αρέσει το Θεό, όχι στους ανθρώπους. Υποτάσσεστε με κάθε φόβο Θεού εις τους Κυρίους σας, όχι μόνο στους καλούς και στους επιοικείς, στους αγαθούς και στους επιοικείς, αλλά και στους διεστραμμένους, αλλιώς φύγε. Είναι διεστραμμένος, δεν τον αντέχεις, παραιτήσου, φύγε. Φύγε. Δεν σε κρατάει κανένας με το ζόρι, είσαι οικέτης, δεν είσαι δούλος. Γιατί εγώ δεν μπορώ να παραιτηθώ από τη δουλεία μου στη γυναίκα μου, ούτε η γυναίκα μου μπορεί να παραιτηθεί από τη δουλεία της σε μένα. Ούτε εγώ μπορώ να παραιτηθώ από τη δουλειά μου στην πεθερά μου, ούτε η πεθερά μου μπορεί να παραιτηθεί δεν ξέρω από τι. Όμως ο εργαζόμενος, αν θέλει, παραιτείται. Ο οικέτης, δεν μ' αρέσεις. Αλλά αφού θέλεις και μένεις, θα υποτάσσεσαι με φόβο Θεού. Και αν είναι καλός και αν δεν είναι καλός, το ίδιο θα υποτάσσεσαι εσύ. Γιατί αυτό είναι χάρις Θεού. Γιατί εκεί θα βρίσκεις χάρη από το Θεό. Το να υποφέρεις λύπες δια την εις των Θεών συνείδησιν αγαθήν πάσχων αδίκως. Μπορεί να πάσχεις, γιατί είναι διεστραμμένος ο διευθυντής ο προϊσταμενός σου. Εάν κάθεσαι και πάσχεις αδίκως, τότε σου χρωστάει χάρη ο Θεός. Θα βρεις χάρη από το Θεό. Πάσχω αδίκως. Δεν βαστατώ, δεν τα βάζω με το αφεντικό μου, δεν κάνω απεργίες, δεν τον βρίζω, δεν του λευκές απεργίες και κόκκινες και μαύρες και μπλε απεργίες, αλλά δουλεύω με φόβο Θεού και δίδω τον καλύτερο εαυτό μου. Διότι ποια δόξα χαρίζεται, ανήκει σε σένα, αναμαρτάνοντες και ραπεζόμενοι υπομένετε. Δηλαδή έχεις έναν κακό εργοδότη. Εσύ πρέπει για να βρίσκεις χάρη από το Θεό να υποτάσσεσαι κατά πάντα με φόβο Θεού. Αν δεν υποτάσσεσαι κατά πάντα με φόβο Θεού και δεν παρετήσεις να φύγεις, τότε θα πέφτει και ξύλο. Όχι με το ξύλο, θα πέφτει φασαρία, τσακωμός. Δεν σου χρωστάει χάρη ο Θεός. Κάνεις ό,τι θες. Δεν θα βρεις χάρη από το Θεό. Γιατί δεν ξέρεις να υποτάσσεσαι, δηλαδή να ταπεινώνεσαι. Δεν θα βρεις χάρη από το Θεό αφού ξεσηκώνεσαι να κάνεις επανάσταση. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένοντες, αυτό είναι η χάρη του Θεού. Έχεις διεστραμμένο αφεντικό, έχεις ανάγκη από τη δουλειά, δεν φεύγεις και πάσχεις. Εάν πάσχεις και υπομένεις αυτά τα οποία πάσχεις, τότε η ζωή σου θα είναι γεμάτη από τη χάρη του Θεού. Γιατί το παράδειγμά μας είναι ο Χριστός. Εις τούτο προσεκλήθητε. Όπως ο Χριστός έπαθε υπερ ημών αφήνων παράδειγμα εις ημάς, να ακολουθήσετε τα ίχνη του. Δηλαδή, ο Κύριος τι ήρθε? Φοβερό, αδερφοί, ήρθε η κέτης μας για τη σωτηρία μας. Υποτάσσεται για τη σωτηρία μας. Δούλος, η κέτης για τη σωτηρία μας. Και τι κάνει? Μας υπομένει. Ποιον υπομένει? Τον Άννα, τον Καϊάφα, τον Πιλάτο, τους σταυρωτές του, μα ήρθε να τους υπηρετήσει. Έκλεισε σύμβαση ενώπιον του Θεού.
πάω στη γη να τους σώσω και θα τους κάνω αφεντικά μου. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον αδικίας και κακίας, αμαρτία δεν έκαμε, ούτε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, ούτε έπραξε αδικία ή παράβαση, αμαρτία είναι η παράβαση στο Θεό και η αδικία στον ανθρώπων, ούτε πονηριά και υποκρισία, αλλά προσέξτε, ο ηκέτης, ο ηκέτης που είναι παράδειγμά μας ο Χριστός, λιδωρούμενος ο ηκέτης δεν αντελιδώρει, πάσχον ο ηκέτης δεν απειλούσε, θα σε πάω στο γραφείο εργασίας και δεν θα απεργήσω, όχι, ο ηκέτης περπατάει στα ίχνη του Χριστού, γιατί αν θέλει, ο Χριστός είπε, αν θέλω βάζω την ψυχή μου, αν θέλω την παίρνω την ψυχή μου. Δεν του είπε ο Κύριος πήγαινε εξάπαντος θα κάνεις, λέει πήγαινε, και λέει ο Κύριος αμήν έρχομαι με χαρά ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Και στον Πιλάτο τι είπε, εάν η βασιλεία μου ήταν εκ της γης αυτής θα φώναζα τους υπηκόους μου να με ελευθερώσουμε, αλλά θα μπορούσα να φωνάξω και τόσες στρατιές αγγέλων να με ελευθερώσουν. Και λου λέει ήρθα και βάζω την ψυχή μου γιατί θέλω, αν δεν ήθελα την παίρνω την ψυχή μου. Αυτός είναι ο ηκέτης. Αν θέλεις δουλεύεις, αν θέλεις φεύγεις. Απαγορεύεται λιδωρούμενος να λιδωρείς, απαγορεύεται πάσχον να απειλείς σαν ηκέτης. Αλλά τι να κάνεις, να παραδίδεις τον εαυτό σου εις τον κρίνοντα δικαίως. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι το Ευαγγέλιο δεν έχει καμία σχέση ούτε με κομμουνισμό ούτε με καπιταλισμό ούτε με σοσιαλισμό ούτε με δημοκρατία. Το Ευαγγέλιο έχει θεοκρατία. Κύριος είναι ο Χριστός, Κύριος δικός μου και του αφεντικού μου. Ο ηκέτης, επαναλαμβάνω, απαγορεύεται λιδωρούμενος να λιδωρεί, πάσχον να απειλεί. Αλλά τι να κάνει, να εμπιστεύεται τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Γιατί, γιατί και αν πάσχει ακόμη αδίκως θα βρίσκει χάρη από το Θεό, θα βρίσκει χάρη και εύνοια από το Θεό. Και ο Κύριος μας, το παράδειγμά μας, με αυτό τον τρόπο είχε τον καρπό του έργου του. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε ψυχές. Δηλαδή ο ηκέτης, ξέρεις γιατί ο Θεός σε έβαλε εκεί ηκέτη? Για να ομολογήσει το όνομα του Χριστού και να σώζονται οι άνθρωποι. Για να σώζονται οι άνθρωποι με τη διαγωγή σου. Για να είσαι φως μέσα στο περιβάλλον σου. Για να είσαι αλάτι της γης μέσα στο περιβάλλον σου. Αυτός είναι ο ηκέτης. Και μπορεί να είναι ηκέτης προϊσταμένου, μπορεί να είναι ηκέτης πελάτου ή μεταξιτζής. Είσαι ηκέτης. Άμα θες τον παίρνεις, αν θες τον διώχνεις. Αλλά αν τον πάρεις μέσα στο ταξί σου, θα κάνεις αυτό που σου λέει. Δεν τον πας εκεί που θέλεις εσύ, ούτε θα τον πας με πονηριές να κάνεις 5 δρόμους παραπάνω για να σου δώσει πιο πολλά. Γιατί? Γιατί αγαπάς το Θεό. Γιατί? Γιατί θέλεις να βρίσκεις χάρη από το Θεό. Με αποτέλεσμα, με αυτό τον τρόπο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τας αμαρτίας ημών, ποιοι είμαστε εμείς, τα αφεντικά του, ο ηκέτης μας, τα σαμαρτία ημών αυτό σεβάστασεν το σώματι αυτού επί του ξύλου, για να ζήσουμε εμείς τα αφεντικά του εν τη δικαιοσύνη του Θεού, αποθανώντες από την αμαρτία. Δηλαδή ο τρόπος αυτός που προτείνει το Ευαγγέλιο στους σκέτες, όχι στους δούλους, τους φυσικούς είπαμε,
ούτε στους δούλους τους πνευματικούς ελεύθεροι όντες δουλώνουμε τον εαυτό μας σε όλους. Στους οικέτες που κλείνει συμφωνία, που αν θέλεις κάθεσαι, αν θες φεύγεις. Αλλά για αυτούς που σε βάζει ο Θεός να είσαι οικέτης, που σε αναγκάζει πολλές φορές, είναι για τη σωτηρία τους. Για να βρίσκεις χάρη από το Θεό. Για να έχεις καλό καρπό. Και έχω δει ανθρώπους στις δουλειές να είναι φως. Να ομολογούν το Χριστό. Οι άλλοι να σωπαίνουν. Η διαγωγή τους να είναι υπηρεσία. Αλλά η ανταμοιβή τους βασιλική. Γιατί? Γιατί έχουν αυτή τη λογική. Όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου, εγώ ευλογία θα κάνω. Πότε? Αν είσαι οικέτης. Οικέτης εν Χριστώ Ιησού. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πολλοί το έχουμε εμπειρευτεί αυτό. Νευριάζουμε, αγριεύουμε, πάει χάρη του Θεού. Από προσωπική εμπειρία σας το λέω. Πάει χάρη του Θεού, την έχασες. Ό,τι καλό ήταν να κάνει ο Θεός, του κλείσε στο στόμα. Του δέσε στα χέρια. Ταπεινώνεσαι, υποτάσσεσαι, ανοίγει ο ουρανός. Δόξα στο Θεό. Δια να ζήσουμε εμείς στη δικαιοσύνη του Θεού αποθανόντες από τις αμαρτίες μας, με του οποίου Χριστού την πληγή γιατρευτήκαμε. Δηλαδή, με το αδικό σου πάθημα, οικέτη του Θεού, θα σωθεί ο άλλος. Με τη δική σου διαγωγή, με τη δική σου συμπεριφορά. Θα τρομάξει ο άλλος. Μα τι σοϊ άνθρωπος είσαι. Θυμάμαι κάπου που δούλευα, πηγαίνανε και ρωτάγανε τι άνθρωπος είναι αυτός. Δεν το λέω για μένα, ήταν η χάρη του Χριστού. Αιρετικός είναι, αλλά είναι καλός άνθρωπος. Ξέρετε όμως πόσες φορές είχα κάνει λάθη. Και όταν έκανα τα λάθη, έφευγε η χάρη του Θεού. Και έπρεπε να τρέξω γρήγορα να μετανοήσω και μερικές φορές ακόμη πάω και μετανοώ. Γιατί έπεσα στην παγίδα της καρδιάς της χαλασμένης. Χαλάει η καρδιά του οικέτη εύκολα. Και όταν χαλάσει η καρδιά του οικέτη, χαλάει το έργο του Θεού. Όταν η καρδιά του οικέτη είναι σε αγιασμό, τότε δοξάζει το Θεός. Διότι κι εσείς υπήρχατε πρόβατα πλανόμενα πριν γνωρίσετε τον Χριστό. Τι είμαστε? Πρόβατα πλανόμενα. Αλλά τώρα εσείς οι οικέτες, οι χριστιανοί, επιστραφήκατε στον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Γι' αυτό, επειδή αποκτήσατε ποιμένα που επισκοπεί τις ψυχές σας, πρέπει να είσαστε φως στον κόσμο αυτό και αλάτι στη γη, για να δοξάζετε ο Θεός. Άρα λοιπόν, άλλο πνευματικός δούλος, το είπαμε, άλλο φυσικός δούλος που όλοι έχουμε κυρίους, είτε τα παιδιά μας, είτε τα αδέρφια μας, είτε το γυναίκα, τον άντρα μας που τους υπηρετούμε, αλλά πολύ σημαντικό είναι να είσαι καλός οικέτης. Γιατί περισσότεροι από μας αυτή τη δουλεία σε αυτή την εποχή εργαζόμεθα. Του οικέτου. Δηλαδή θέλω και έρχομαι να σου δουλέψω. Δεν θέλω, παρετούμε και φεύγω. Εφόσον όμως θέλεις και μένεις γιατί σε συμφέρει, γι' αυτό μένεις, γιατί εξ ανάγκης δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, πρέπει να είσαι οικέτης του Θεού, ώστε ο Θεός να σε υψώνει και να σου δώσει και καρπό πολύ και καλό εις δόξαν το ονοματός του Αγίου. Πολύ σημαντικό λοιπόν, αδερφοί, στην πνευματική μας ζωή να είμαστε δούλοι, φρόνιμοι, πιστοί και αγαθοί σε οτιδήποτε έργο δουλείας μας έχει βάλει ο Θεός. Αμήν. Την άλλη Πέμπτη θα δούμε για τους Κυρίους, που είμαστε και Κύριοι. Γιατί και είμαι δούλος της γυναίκας μου, αλλά είμαι και Κύριος της γυναίκας μου.